Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες της Sport Day, καλώς ήρθατε στον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου. Μαζί θα θυμηθούμε σήμερα αυτό ακριβώς το παιχνίδι. Ανάμεσα στην Arsenal και τον ΠΑΟΚ, ένα μάτσο για τον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA, ο Έντολ, τον Άνταμς, ο οποίος είναι και αρχηγός, τον Ράιτ, τον Μπέρκαμπ, τον Όφερμαρς, τον Πάρλουρ και τον Πετί. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε για την αναμέτρηση ο Αρσέν Βεγγέρ. Άρες, τον Τασιόπουλο, τον Κολομπούρδα, τον Ζαφυρίου, τον Ζαγοράκη, τον Φραντζέσκο, τον Βρίζα, τον Τουρσουνίδη, τον Άκμπε και τον Βελί. Μπέρκαμ για τον Πάρλουρ. Την τελευταία στιγμή θα βάλει το πόδι του ο Τασιόπουλος και τους χειροκροτεί για την προσπάθεια που καταβάλουν σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Αυτός είναι ο Αρσέν Βεγγέρ. Και πάρει θέση στο τιμόνι της αγγλικής ομάδας στα μισά της περασμένης περίοδου. Και εδώ περίπου 3.000 φίλοι του ΠΑΟΚ, το πάμε και στο ξεκίνημα, που ταξίδεψαν μέχρι το Λονδίνο για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια. Αλλά θα περάσει στο δεύτερο δοκάρι ο Άνταμς, είτε μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, και ο Άνταμς και ο Μπόλ, οι δύο ψηλώσουν την κεντρική αμυντική της Arsenal. Ο Βιερά με τον Μιχόπουλο θα χάσει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, θα έρθει ο Άνταμς. ΠΑΟΚ που στέκεται αρκετά καλά στο παιχνίδι. Εδώ ο Μπέρκαμ καθυστέρησε. Πετί, ο Φραντζέσκος έχει δίπλα του τον Βρίζα, υπάρχει φάουλ από τον Βιερά. Ο οποίος θα εκτελέσει για τον Βρίζα, όχο της. Μπέρκαμ, ο οποίος έχει χώρο τώρα. Ο Ολλανδός θα μπει μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, 1-0 από τον Ντένις Μπέρκαμ. Στο 22ο λεπτό, ο Ολλανδός που έψαχνε τον γκολ εδώ και αρκετή ώρα, το πετυχαίνει λίγο μετά τη συμπλήρωση του 20 λεπτού, στο 22ο λεπτό. Δείτε πάλι, πως πήρε την μπάλα ο Μπέρκαμ. Πλάσαρε ιδανικά, κανένα περιθώριο αντίδρασης, ούτε στον Κολομπούρδα. Τον πέρασε ο Ολλανδός στην απέναντι γωνία του Μιχόπουλου μπάλα, 1-0 για Βιερά. Προλαβαίνει ο Μιχόπουλος μπροστά από τον Ντίξον και αυτός που βλέπετε είναι ο Παναγιώτης Σιδηρόπουλος. Ο Ζαφυρίου είναι αυτός που αποχωρεί από το παιχνίδι. Κάθετη πάσα του Ράιτ, το σούτ από τον Βίτερμπεργκ, την μπάλα θα περάσει έξω από το δοκάρι του Μιχόπουλου. Κανότατος και στις εκτελέσεις φάουλ ο Γάλλος. Το σούτ από τον Μπέρκαμ, την μπάλα θα σταματήσει πάνω στη γραμμή. Την άμυνα του ΠΑΟΚ, ή το Πετί πως έβγαλε την μπάλα έξω. Τελικά ήταν ο Σιδηρόπουλος. Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δείτε εδώ, υπάρχει φάουλ. Είναι έξω από την περιοχή βέβαια, αλλά υπάρχει φάουλ που έδειξε το σημείο του κόρνερ. Φραντζέσκος εκτελεί. Το δεύτερο δοκάρι μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία του Ντέιβιτ Σίμαν. Πετί. Καλό πόδι ο Πετί. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Μιχόπουλο. Στο το χέρι απομάκρυνε. Νέο σούτ από τον Πάρλου. Νέα επέμβαση από τον Μιχόπουλο. Και σταματήσει το παιχνίδι με offside το πυρό. Βρίζας μέσα στην περιοχή, αλλά πολύ μόνος του. Ψάχνει να βρει κάποιον να δώσει την μπάλα. Το σούτ από τον Φραντζέσκο απευθείας. Μικρή διακοπή σε λίγο και πάλι εδώ για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Είναι πιο σίγουρος ο κατεβάς του. Ζαγοράκης. Το σούτ από τον Ζαγοράκη στην αγκαλιά του Σίμαν. Στερεί την προσπάθεια του Ολλανδού, ο οποίος κλείστηκε από δύο και τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ. Εξαιρετική αμυντική λειτουργία. Εδώ το σούτ από τον Πετί, η μπάλα πάνω από το δοκάρι του Μιχόπουλου. Εδώ Άγγελος Αναστασιάδης. Έχει πάρει θέση και ο Βρίζας στο τείχος των παιχτών της Arsenal και ο Ζαγοράκης. Φραντζέσκος εκτελεί, η μπάλα θα κοντράρει. Θα φύγει έξω από το αριστερό δοκάρι του Ντέιβιτ Σίμαν. Είδε πως έφυγαν από το τείχος, τραβήχτηκαν. Υπάρχει χέρι από τον Ράιτ, το οποίο δεν είδε ο Πυρό. Τραβήχτηκαν από το τείχος ο Ζαγοράκης με τον Βρίζα. Μπάλα πέρασε, ευκαιρία για τον, βλέπετε το φάουλ, το κόρνερ με συγχωρείτε από τον Φραντζέσκο.
Κεφαλιά του Βρίζα πάνω στον Πατρίκ Βιερά η μπάλα. Ο Βελίς δεν μπόρεσε, ο Βιερά. Για τον Μπέρκαμπ η πάσα του είναι για τον Γάλλο, περιμένει απέναντι ο Ράιτ, αυτόν είχε σαν στόχο. Σαγοράκης. Πάσα για τον Βρίζα. Ο Βρίζας θέλει να μπει στην περιοχή της Arsenal, θα κερδίσει το φάουλ από τον Άνταμς. Διαμαρτύρεται ο αρχηγός της Arsenal που θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Είτε πάλι ο Σιδηρόπουλος δεν μπόρεσε να καλύψει τον Winterberg. Πρώτου Πάρλουρ, ο Λιβάρες. Ο Μπέρκαμ για τον Ντίξον που είχε μείνει πίσω. Θα βγάλει για τον Ράιτ. Ο Ράιτ εξαιρετική προσπάθεια. Εικόνα ο Μαρκ Όφερμαρς στο 74. Στη θέση του Ντέβιτ Πλατ. Ο Τερέ. Πετεί ο Μιχόπουλος ξανά. Ο Βιερά για τον Μπόλ. Μακριά από τον Άκμπε. Μπέρκαμ πέρασε. Ο Μιχόπουλος βγαίνει. Το σούτ από τον Ράιτ. Τεράστια ευκαιρία για την Arsenal. Ούρδα ο Μπέρκαμ. Γύρισε την μπάλα για τον Ράιτ. Έβαλε το πόδι του ο Θοδωρής Αγοράκης. Μπέρκαμ κάνει κίνηση μπροστά του Πάρλουρ. Θα προτιμήσει απέναντι τον Ράιτ ο Μιχόπουλος. Κολομπούρδα. Η αλλαγή αυτή για τον ΠΑΟΚ στο 21ο λεπτό. Το σούτ από τον Winterberg, ο Μιχόπουλος θα πέσει στη γωνία του. Ράιτ το σούτ, ο Μιχόπουλος λέει ξανά όχι. Επιμένει ο Μπέρκαμ. Μακριά από την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Βιερά με χώρο για το σούτ. Έξω από το δοκάρι του Μιχόπουλου. Κύριε, 37.982, πάνω το είπε στο βάθος ο πίνακα. 2.500 από αυτούς ο παδί του ΠΑΟΚ. Βρίζας, για να δούμε. Βρίζας, το σούτ του Βρίζα. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον γκολ. 1-1, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βρίζας πετυχαίνει το 1-1 και ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να δεχθεί ο ΠΑΟΚ δύο γκολ πια στα 2 λεπτά που απομένουν. Ο Ζήσης Βρίζας κράτησε την μπάλα. Στάθηκε όρθιος απέναντι από τον Σίμαν και πετυχαίνει το 1-1 στο 87ο λεπτό. Είναι απίστευτο. Βλέπετε εδώ ο Βρίζας απέναντι από τον Άνταμς και τον Μπόουλ, το σουτ και στα δίκτυα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει ήδη βγει στη Θεσσαλονίκη στους δρόμους, πάντως αυτό το γκολ του Βρίζα πετυχαίνει κάτι που πριν από ένα μήνα όταν έγινε η κλήρωση θα το θεωρούσε κάποιος απίστευτο. Ο ΠΑΟΚ πετάει έξω την Arsenal, τρίτο φαβορί για το φετινό κύπελο. Μία ακόμα αλλαγή για τον Αρσέν Βεγκέρ, ο οποίος τα παίζει όλα για όλα, περνώντας το παιχνίδι τον Νικολά Ανελκά. Αυτός είναι ο Παράσχος Ζουμπούλης που θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο στο 90. Κώστας Φραντζέσκος, βλέπετε τον Άγγελο Αναστασιάδη, την αντίδρασή του. Τον Ράιτ. Ο Ανελκά είναι το σουτ. Βάλα πάνω από το δοκάρι του Μιχόπουλου από τον Νικολά Ανελκά. Περιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού. Ακούγεται το τριπλό σφύριγμα από τον Μισελ Πυρό. Ο ΠΑΟΚ παίρνει μια πολύ μεγάλη πρόκληση απέναντι στην Arsenal. Βλέπετε πως πανηγυρίζουν και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αλλά και οι φίλοι του που βρέθηκαν στις κερκίδες του Χάιμπουρι για αυτό το παιχνίδι. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Πραγματικά μία από τις χρυσές σελίδες της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή η πρόκληση του ΠΑΟΚ επί της Arsenal. Με τα γκολ του Ντένις Μπέρκαμ στο 22 και του Ζήση Βρίζα το γκολ που έδωσε την πρόκριση στην ελληνική ομάδα. Πρόκριση στον δεύτερο γύρο του κυπέλου UEFA. Ασφαλώς αυτή η πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Arsenal αποτελεί μία από τις πιο μεγάλες στιγμές στην ιστορία των ελληνικών ομάδων, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.